της Ανατολή και Δύση. Όλος ο πομήρων μας κανείς δεν θα το πείσει. Θα το πρωτοφωνάζουμε σ' Ανατολή και Δύση. Η οργάνωση μελών ΣΥΡΙΖΑ Ιερά Πέτρα. Είναι κοντά μας και ο Σύλλογος Χριστής. Το γυμνάσιο του νομού μας. Σε αυτόν εδώ το χώρο. Στη μεγαλύτερη συγκέντρωση που έχει γίνει ποτέ στην Ιερά Πέτρα. Παρουσία σας, η φωνή σας, η δυναμική συμμετοχή σας είναι η αισιοδοξία για το μέλλον του τόπου μας. Για να σταματήσουν άλλοι που είναι μακριά, χωρίς να ξέρουν, χωρίς να θέλουν να μάθουν, να αποφασίσουν για εμάς, χωρίς εμάς. Η φωνή αυτή θα ακουστεί, γιατί μόνο αυτοί φοβούνται, φωνή λαού. Κάτω τα χέρια από το νοσοκομείο μας. Γιατί εμείς το χτίσαμε, εμείς το αναστήσαμε. Οι πατερίδες μας και οι πατρίδες μας. Τελέχωσή του, συνέχειά του, χωρίς προβλήματα, εμπόδια και κολπάκια της χαλιμάς. Και ομά μας, στη ζωή μας και την πρόοδό μας. Στον αγώνα αυτό είμαστε όλοι μαζί. Δεν υπάρχουν κόμματα, δεν υπάρχουν παρατάξεις. Είμαστε όλοι μαζί, ούτε συντεχνιακές διεκδικήσεις. Ένα πράγμα μόνο, ζητούμε το νοσοκομείο μας και την βιώσιμότητά του. Περάτετρας, είναι δίπλα μας συνάδελφοι εκπρόσωποι όλων των υγειονομικών φορέων της Κρήτης. Είναι οι συναγωνιστές μας από το Ρέθυμνο. Μηνύματα συμπαράστασης έρχονται από όλη την Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα παρακολουθεί σήμερα εμάς και τον αγώνα μας. Ο αγώνας δεν ξεκινάει σήμερα. Σήμερα συνεχίζεται. Και τις διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα σταματήσουμε ποτέ μέχρι να εξασφαλίσουμε ένα νοσοκομείο που να λειτουργεί πλήρως για τις ανάγκες της νοτιοανατολικής Κρήτης. Χειραπετρίτησες, με τη σημερινή δυναμική κινητοποίηση του λαού της Ιερά Πέτρας, με στεντόρια φωνή διαδηλώνει για μια ακόμη φορά την προάσπιση του δικαιώματός του για δημόσια και δωρεάν υγεία με τη λειτουργία ενός πλήρως στελεχωμένου και σύγχρονα εξοπλισμένου νοσοκομείου. Σύσσωμη η τοπική κοινωνία και μαζί η Εκκλησία, που είχε πρωτοστατήσει για τη δημιουργία του, αγωνιά για το μέλλον του νοσοκομείου μας και συμμετέχει στον αγώνα για την υπεράσπιση του αγαθού της δημόσιας υγείας στον τόπο μας. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, όχι μόνο τους Ιεραπετρίτες, αλλά και τους Διανιώτες και τους Θυακούς
οι οποίοι σήμερα είστε δίπλα μας στον αγώνα που έχουμε ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Ένα αγώνα που και σήμερα ενωμένοι, όπως είπαμε, μακριά από χρώματα, μακριά από κόμματα, βάζοντας πάνω απ' όλα την υγεία για τον τόπο μας, δίνουμε και συνεχίζουμε τον αγώνα και δίνουμε το σημερινό παρόν. Αυτό θα πρέπει να προβληματίσει την κυβέρνηση. Με την κυβέρνηση έχουμε εξαντλήσει το διάλογο. Ακούμε υποσχέσεις, αλλά δεν βλέπουμε πράξεις. Είμαστε σήμερα εδώ για να πιέσουμε τα λόγια της κυβέρνησης να γίνουν πράξεις. Τι ζητάμε? Ζητάμε ένα νοσοκομείο ανεξάρτητο. Ζητάμε ένα νοσοκομείο στελεχωμένο. Ζητάμε τα αυτονόητα που πρέπει να καλύψει. Έχουν υποχρέωση να σταθούν δίπλα μας. Σήμερα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Η εικόνα μιλάει από μόνη τους. Και η εικόνα αυτή θα πρέπει να τις προβληματίσει. Δεν θα σταματήσουμε εδώ. Θα συνεχίσουμε μέχρι να δικαιωθούμε. Της Ιεράπετρας, σύσσωμε σε όλες οι παρατάξεις. Η περιφέρεια, η εκκλησία, οι φορείς της πόλης είναι παρόν σήμερα. Κανένας δεν απουσιάζει. Η πόλη είναι κλειστή, οι υπηρεσίες κλειστές. Άρα θα πρέπει άμεσα, όχι να μας λένε κάνουμε προκηρύξεις, άμεσα να δώσουμε λύσεις. Οι λύσεις δίνονται βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Βραχυπρόθεσμα λοιπόν θέλουμε άμεσα, ακόμα και με ένα εντέλεστε, να έρθουν οι γιατροί στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Να βρουν γιατρούς, να φέρουν από άλλα νοσοκομεία. Η Ιεράπετρα δεν μπορεί να την αφήσουν. Με τη λογική το νοσοκομείο δεν κλείνει. Μα τι να το κάνουμε που οι πόρτες είναι ανοιχτές, αλλά γιατροί δεν υπάρχουν. Άρα λοιπόν θέλουμε άμεσα να φέρουν γιατρούς, ακόμα κι αν χρειαστεί, να σπάσουν αυγά, να τσακωθούν με το σύστημα, με αυτούς που υπηρετούν και να φέρουν γιατρούς στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Υπουργού Υγείας που έπρεπε ήδη να έχει έρθει στην Ιεράπετρα και να αφήσει κατά μέρος τις δηλώσεις στα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια που τους υπηρετούν. Εδώ εμείς δεν δεχόμαστε από κανέναν αυτή τη στιγμή να κοροϊδεύει το λαό της Ιεράπετρας. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Δεν θα πω τίποτα άλλο για να μιλήσουν και άλλοι που είναι... Οι γονείς μας, οι παππούδες μας το είχαν κερδίσει και απλά πρέπει ξανά να το κερδίσουμε. Σήμερα ελπίζουμε το μήνυμά μας να φτάσει εκεί που πρέπει και ακόμη πιο πάνω. Σήμερα δεν ετούμαστε, απαιτούμε τη στελέχωση του νοσοκομείου της Ιεράπετρας. Απαιτούμε ο λαός να έχει αυτό που του αξίζει, μία δωρεάν δημόσια υγεία, ένα πλήρες εξοπλισμένο νοσοκομείο. Δεν θα σας κουράσω. Άλλωστε, αυτό το κάνουμε πλέον κάθε μέρα. Τα φωνάζουμε και θα συνεχίσουμε να τα φωνάζουμε μέχρι να γίνει αυτό που πραγματικά πρέπει. Απαιτούμε λοιπόν να καλυφθούν όλες οι θέσεις στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Απαιτούμε ένα πλήρες εξοπλισμένο νοσοκομείο σε υγειονομικό εξοπλισμό. Σας ευχαριστούμε ως υγειονομική μέσα από την καρδιά μας για αυτή τη συμπαράσταση. Θα είμαστε εδώ μπροστάριδες μαζί με τους θεσμούς για να κερδίσουμε το αυτονόητο. Σας ευχαριστώ. Είναι εδώ ο λαός του Ρεθύμπρου. Είναι εδώ η Ομοσπονδία Ενός Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Είναι εδώ
οι κάτοικοι της ξεχασμένης Ελλάδας που έχουν βγει στους δρόμους όλη την Ελλάδα και διαδηλώνουν για τη δημόσια υγεία. Ξέρουμε καλά πια ποιος κράτησε την κοινωνία όρθια την ώρα της πανδημίας. Ξέρουμε καλά πια πως το ΕΣΥ είναι το αποκούμπι μας. Τα νοσοκομεία είναι το σπίτι μας. Είναι το αποκούμπι μας την ώρα της μεγάλης ανάγκης και δεν τα παραχωρούμε σε κανένα. Θέλω να χαιρετήσω πραγματικά τη σημερινή μεγαλειώδη συγκέντρωση, μία απάντηση στις προσπάθειες της κυβέρνησης απαξίωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μία προσπάθεια ιδιωτικοποίησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας όπως ψηφίστηκε στις 20 του Δεκέμβρη από τη Βουλή με την είσοδο ιδιωτών γιατρών στα νοσοκομεία και το δικαίωμα στους γιατρούς των νοσοκομείων να μπορούν να κάνουν επεμβάσεις όπου θα πληρώνει ο λαός αυτός που έχει ανάγκη. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο και η σημερινή συγκέντρωση στείλει ένα πράγματι ηχηρό μήνυμα προς την κυβέρνηση. Ένα μήνυμα που θα πρέπει να το ξεχωρίσουμε, να ξεχωρίσουμε την πολιτική προσέγγιση μεταξύ της κυβέρνησης, της παρούσας κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Μια διαφοροποίηση η οποία εμείς σαν κυβέρνηση έχουμε αποδείξει ότι σε δύσκολους καιρούς, σε επιβολή μνημονίων, στηρίξαμε το νοσοκομείο της Ιεράπετρας στο βαθμό που μπορούσαμε, με τις συνθήκες που υπήρχαν και απόδειξη σε αυτό το πράγμα, σε αυτή την στήριξη αποτελεί η πρώτη υποδοχή που μας έτυχε εδώ στην Ιεράπετρα με αποδοκιμασίες με τον Παύλο τον Πολάκη και μετά από 2 χρόνια η επίσκεψη του Ανδρέα του Ξανθού, του οποίου μεταφέρω τον αγωνιστικό χαιρετισμό με την υποδοχή που μας έτυχε στο νοσοκομείο χειροκροτώντας. Αυτό σημαίνει ότι κάτι κάναμε. Δεν λύσαμε όλα τα προβλήματα, όμως κρατήσαμε το νοσοκομείο της Ιεράπετρας όρθιο. Η σημερινή συγκέντρωση λοιπόν αποτελεί ένα ηχηρό μήνυμα στην προσπάθεια ιδιωτικοποίησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δεν μπορεί ο κύριος Πλεύρης να λέει ότι δεν μπορεί η Κρήτη να έχει 8 νοσοκομεία και τα 4 να είναι στο νομό Λαστείου. Τα 4 νοσοκομεία του νομού Λαστείου απέδειξαν στη διάρκεια της κρίσης με το προσωπικό να εξαντλεί τα όρια του, ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό, ότι στήριξαν τη δημόσια υγεία, στήριξαν τους πολίτες, στήριξαν την προσπάθεια ούτως ώστε ο εμβολιασμός στην Κρήτη, το Λασίθι, να είναι πρώτο λόγω των 4 νοσοκομείων. Η σκέψη μας σαν ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι θα στηρίξουμε τα δημόσια νοσοκομεία του νομού Λασιθίου ισότιμα. Και μάλιστα εχθές ο Αλέξης ο Τσίπρας στη μεγαλειώδη συγκέντρωση στο Περιστέρι εξήγηλε το πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία με άμεση πρόληψη 5.500 γιατρών, με ένταξη στα βαρέα και υγιεινά επαγγέλματα των υγειονομικών, με μονιμοποίηση των γιατρών, των προσωπικού που σήκωσε το βάρος της υγειονομικής κρίσης και με αύξηση 10% σε όλους το δημόσιο σύστημα, στους δημόσιους υπαλλήλους όπου περιλαμβάνονται και γιατροί. Επίσης, εξήγηλε ότι θα δώσει κίνητρα με εισαγωγικό μισθό 2.000 για τους νεοδιόρισμους γιατρούς. Άρα λοιπόν η διαφορά μεταξύ των δύο πολιτικών είναι εμφανής. Μία επιζητά την ιδιωτικοποίηση και άλλη τη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας. Στο χέρι λοιπόν των πολιτών είναι να αποφασίσουν τι θέλουν. Ευχαριστώ πολύ. Με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Λασιθίου θα σας αναγνώσω μια έκτακτη ανακοίνωση που βγήκε προχθές από τον Ιατρικό Σύλλογο. Προς τον Υπουργό Υγείας, διοικητή Εύβοη Σύπε,
Περιφερειάρχη Κρήτης, Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου. Ο Ιατρικός Σύλλογος Λασιθίου σε έκτακτη συνεδρίασή του στις 31/1/2023 με μοναδικό θέμα την υποβάθμιση του νοσοκομείου Ιεράπετρας, αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιπροέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Λασιθίου, κ. Παπαδοπούλη Γεωργίου, Ορθοπαιδικού του Νοσοκομείου Ιεράπετρας, και αφού μελέτησε το έγγραφο του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, εκτελούντα χρέη αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου, κ. Πετράκη Ιωάννη, που αναφέρεται στις κενές θέσεις του Νοσοκομείου Ιεράπετρας, αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω. Συμπαραστέκεται στους γιατρούς του νοσοκομείου, αλλά και στους πολίτες της Ιεράπετρας για τη διαφαινόμενη υποβάθμιση του νοσοκομείου της πόλης. Καλεί την υγεία του Υπουργείου Υγείας, την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, να κάνει άμεσα ό,τι είναι δυνατό, ώστε να μπορέσει να στελεχωθεί το νοσοκομείο, διότι με την υπάρχουσα υποστελέχωση δεν είναι ασφαλής η νοσηλεία ασθενών ορισμένων ειδικοτήτων. Λαέ του συλλαλητηρίου, μαζί μας σήμερα είναι 2.000 μαθητές από γυμνάσια, από λύκεια, σύστομοι. Η παλιά γενιά με τη νέα έχουν γίνει μία γενιά. Στο σχολείο μας λένε τα επίσημα αναλυτικά προγράμματα να διδάσκουμε ότι σε αυτή τη δημοκρατία κυρίαρχος δεν είναι ένας υπουργός, δεν είναι δύο, δεν είναι μια κυβέρνηση, δεν είναι ένας πρωθυπουργός. Κυρίαρχος είναι ο λαός. Νομαρχιακού τμήματος που συγκροτήθηκε χθες εκ μέρους και των συλλόγων εργαζομένων των τεσσάρων νοσοκομείων του νομού, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε γιατί με τη σημερινή σας παρουσία θα μας ωφελήσετε όλους. Γιατί φεύγει το μήνυμα ότι η υγεία δεν είναι εμπόρευμα, είναι δικαίωμα και καμιά κυβέρνηση δεν μπορεί να τη φύγει, να κλείνει νοσοκομεία, να αλλάζει τη μορφή της ή να κοροϊδεύει της κοινωνίας λέγοντας εμείς δεν θα κλείσουμε κανένα νοσοκομείο και να τα κλείνει έμεσα. Θέλω επίσης προσωπικά να πω ότι όλα τα νοσοκομεία είναι πολύ σημαντικά, πάρα πολύ σημαντικά για την υγεία των πολιτών και χρειάζονται όλα. Εγώ είμαι εργαζόμενος στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και πρόεδρος των εργαζομένων εκεί. Αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα υγείας αυτή τη στιγμή με το πόδι μου. Ήρθα στο νοσοκομείο Ιεράπετρας γιατί εδώ υπήρχε ο σωστός γιατρός για να με νοσηλεύσει. Για να χρειαστεί θα επισκεφτώ το νοσοκομείο Ιεράπετρας και θα κάνω χειρουργείο εδώ πέρα. Τρίτον, και κλείνω γιατί όλοι πρέπει να συντομεύουμε, να το πάρουν το μήνυμα οι κυβερνώντες στις εκλογές. Αν δεν αυξήσουν τους μισθούς, εάν δεν των γιατρών και των άλλων εργαζομένων, αν δεν βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας και τρίτον κυρίως αν δεν σταματήσουν την αυταρχική συμπεριφορά και τα εντέλεσθε, η υγεία δεν θα πάρει ποτέ το πάνω χέρι, τα παιδιά μας θα είναι στο εξωτερικό και η νοσοκομεία ειδικά στην επαρχία δεν θα έχουν ποτέ. Να σας πω ένα ευχαριστώ εκ μέρους όλων, διότι σήμερα είναι η μεγαλύτερη διαδήλωση που έχει γίνει ποτέ στην Ιεράπετρα. Να καλωσορίσω όλους όσους ήρθαν από την άλλη μεριά της Κρήτης, από την άλλη μεριά του νομού που να μας παρισταθούν και έμεσα να βοηθήσουμε όλοι το χάρτη υγείας του νομού μας αλλά και όλης της Κρήτης. Αγαπητοί συμπολίτες, ως εμπορικός σύλλογος για μία ακόμα φορά είμαστε σήμερα εδώ μαζί με όλους τους φορείς του Δήμου μας μια γροθιά με στόχο να αποτρέψουμε την υποβάθμιση του νοσοκομείου μας και να διεκδικήσουμε την αναβάθμισή του. Εκφράζουμε την αμέσως συμπαράστασή μας, την ανησυχία μας για την μη στελέχωσή του και τις επιπτώσεις για τους πολίτες όχι μόνο του Δήμου μας αλλά και όλης της νοτιοανατολικής Κρήτης. Βιώνουμε την αγωνία και τους προβληματισμούς της τοπικής κοινωνίας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο της Ιεράπετρας και συμπαραστεκόμαστε έμπρακτα στα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων του νοσοκομείου μας. Στην Ιεράπετρα, καλημέρα σε όλους σας. Μεγαλειώδη συνάντηση σήμερα για κάτι το οποίο είναι αυτονόητο. Η υγεία. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Για την υγεία. Αλλά πριν συνεχίσω, επειδή όλοι οι υγειονομικοί πέρασαν και ήταν δίπλα σε μια τεράστια κρίση και οι γιατροί μας και οι νοσηλευτές μας στην περίοδο του κορονοϊού έδωσαν και την ψυχή τους και τους αξίζει από καρδιάς ένα χειροκρότημα.
και είναι αυτοί που είναι στις Λοβάτες, το έμψυχο δυναμικό, οι άνθρωποι και τα κτίρια τα φτιάχνουμε. Αλλά τους ανθρώπους όπου προσφέρουν την υγεία είναι για αυτούς η σημερινή ημέρα. Μία μέρα διεκδίκησης για το προσωπικό, αλλά και μία μέρα όπου αποδεικνύεται ότι αυτό το οποίο ζητάμε είναι το αυτονόητο. Αυτό το οποίο θέλετε όλοι. Και να σας πω και κάτι άλλο. Η σημερινή ημέρα δεν είναι μέρα αγωνίας και αγώνα για το 23 ή για το 24. Τα παιδιά μας που είναι αυτή τη στιγμή στον νηπιαγωγείο θα είναι έτοιμοι ενήλικες το 2040. Για το 2040, για αυτά τα παιδιά αγωνιζόμαστε, για το μέλλον αυτού του τόπου. Άλλο ευχαριστώ από όλους τους λασιθιώτες, από όλους τους πυρητικούς, αλλά νομίζω και από όλη την Ελλάδα για τη σημερινή σας συγκέντρωση. Εσείς ξέρετε, τα έχετε ξαναπεράσει, έχετε αγωνιστεί για το νοσοκομείο, τα έχετε ξαναζήσει και τα καταφέρατε. Σήμερα δείχνετε το δρόμο σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Κρήτη, σε όλο το Λασίθι που έχει το ίδιο πρόβλημα, πώς πρέπει να το αντιμετωπίσει. Με μεγάλη λαϊκή ενωτική κινητοποίηση. Αυτό είναι το ζήτημα και εσείς διδάσκετε όλη την Ελλάδα. Από την νοτιότερη λοιπόν πόλη της Ευρώπης, από την νοτιότερη πόλη της Ελλάδας, ας στείλουμε το μήνυμα παντού ότι η υγεία δεν είναι εμπόρευμα. Η υγεία είναι δικαίωμα και την υγεία την υπερασπίζεται ο λαός και την απαιτεί. Ήδη εσείς και είναι ο ενωτικός αγώνας του λαού. Είναι τρομερή, συγκλονιστική η παρουσία όλου του κόσμου σήμερα εδώ πέρα, αλλά περισσότερο συγκινητική είναι η παρουσία των μικρών παιδιών των πιτσιρικάδων από όλα τα γυμνάσια και τα λύκια της περιοχής μας. Αυτό, παιδιά, το οποίο πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι μια από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις της ελληνικής κοινωνίας με τα πολιτευτικά. Η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και η προστασία τους από το υγειονομικό κόστος αποτέλεσε τον πυλώνα επιδημοκρατισμού της χώρας. Αυτό το οποίο πρέπει να γνωρίσουμε είναι ότι απαιτούμε τη στελέχωση του νοσοκομείου της πόλης μας και όχι το κλείσιμό του. Ο βουλευτής της κυβέρνησης τις προηγούμενες μέρες σε κανάλι είπε ότι βλέποντας το γενικό λογιστήριο του κράτους και τα οικονομικά του δεν μπορεί να στηρίξει το νοσοκομείο της πόλης μας. Από την άλλη, πριν μερικό καιρό, ο Υπουργός της κυβέρνησης, κύριος Πλατιωτάκης, μας υποσχέθηκε πλωτό νοσοκομείο. Μας τρολάρετε, κύριε Υπουργέ? Είναι δυνατόν? Από τη μια δεν έχουμε λεφτά να στηρίξουμε το νοσοκομείο της πόλης μας και από την άλλη μας τάζετε πλωτό νοσοκομείο? Λοιπόν, για να συντομεύουμε άλλο, παιδιά, το πράγμα είναι ένα. Με το ένα χέρι στην καρδιά και το άλλο υψωμένη γροθιά, αγώνας μέχρι τέλους. Συμπολίτες και συμπολίτες, είναι πραγματικά μεγάλη συγκίνησή μου, είμαι συγκλονισμένος από αυτή τη μεγαλειώδη πορεία, από αυτή τη μεγαλειώδη συγκέντρωση που αποδεικνύεται ότι η κεντρική πλατεία της πόλης αλλά και οι δρόμοι της πόλης, όλοι οι ιεράπετρα, δεν είναι δυνατόν να χωρέσουν αυτό το παλμό και κυρίως δεν είναι δυνατόν να χωρέσουν τη δικαιολογημένη οργή και το θυμό μας. Η φωνή μας πολύ δυνατή περνάει τα σύνορα της Ιεράπετρας, περνάει τα όρια της Κρήτης και φτάνει πολύ δυνατά και θα ακουστεί είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν. Επειδή υπόθηκε ότι δεν υπάρχουν πολιτικές, δεν μας χωρίζουν πολιτικές, οι πολιτικές υπάρχουν, όπως υπάρχουν και κόμματα συγκεκριμένα που τις εκφράζουν και τις παρακολουθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια από την ψήφιση των μνημονίων και μετά, πώς
μεθοδικά ύπουλα στοχευμένα χτυπούν το δημόσιο σύστημα υγείας, θέλοντας, έχοντας στρατηγικό του στόχο να εκχωρήσουν αυτό το ύψιστο δημόσιο αγαθό στα μεγάλα συμφέροντα, στα ιδιωτικά συμφέροντα. Έτσι και το νοσοκομείο μας έχει περιέλθει σε αυτή τη δραματική κατάσταση. Δεν θέλησαν να αλλάξουν τα νομοθετικά πλαίσια. Δεν θέλησαν να αλλάξουν τίποτα. Αντίθετα, παρόλο που ήταν κοινή διαπίστωση η τεράστια προσφορά των υγειονομικών, των εξαντλημένων υγειονομικών και οικονομικά και σωματικά στις κρίσιμες ώρες, σήμερα παραμένουν υποστελεχωμένα και κακά εξοπλισμένα. Εάν δεν αλλάξει το πλαίσιο, εάν δεν καταργηθεί, και εδώ απαντώ με πρόταση, ο νόμος για τις αξιολογήσεις, πώς θα αξιολογηθεί ένα νοσοκομείο όταν οι κλινικές του δεν λειτουργούν? Είναι ένας άδικος νόμος. Μίλαγε ο Πλεύρης. Ακούσαμε το βαρκάρι του αχαίροντα, τον υπουργό των 35.000 θανάτων από την πανδημία, να μας λέει ότι τα 4 νοσοκομεία του Λασιθίου είναι πολλά. Σήμερα μιλάει ο λαός της Ιεράπετρας. Σήμερα μιλάει η νεολαία της Ιεράπετρας, οι εργαζόμενοι της Ιεράπετρας, οι συνταξιούχοι της Ιεράπετρας. Και στέλνουν ένα μήνυμα. Το μήνυμα κάτω τα χέρια των νοσοκομείων μας. Το μήνυμα ότι θέλουμε και απαιτούμε άμεση στελέχωση του νοσοκομείου, ένταξη του νοσοκομείου στην Αλφα ζώνη ώστε να γίνει ελκυστικό και κατάργηση του θεσμού της συνδιοίκησης, που στην πράξη αποδείχτηκε ότι ήταν ένας αποτυχημένος θεσμός. Σήμερα βλέπουμε τη δύναμή μας και αυτή είναι που θα επιβάλλει και τα θέλω μας. Σας ευχαριστώ. Για άλλη μια φορά στους αγώνες, για άλλη μια φορά εδώ η Ιεράπετρα, το Λασίθι, πριν από λίγες μέρες, η Ιεράπετρα η Τρίτη μίλησε με διαμαρτυρίες στα Χανιά, με διαμαρτυρίες στο Ρέθυμνο, με διαμαρτυρίες στο Ηράκλειο. Σήμερα ήρθε η ώρα του Λασιθίου της Ιεράπετρας και είμαστε όλοι εδώ, όλοι ενωμένοι, όλοι μία γροθιά για να καταφέρουμε αυτό που αξίζει, αυτό που πραγματικά χάναμε ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, μέρα με τη μέρα. Δεν θα αφήσουμε περιθώρια σε καμία κυβέρνηση, με καμία κυβέρνηση, σε καμία περίπτωση το νοσοκομείο της Ιεράπετρας να υποβαθμιστεί. Κανένας αυτόν τον αγώνα. Έτσι όλοι μαζί ενωμένοι. Να είστε καλά και με την νίκη. Να είστε καλά. Συμπολίτες, σήμερα κλείσανε τις υπηρεσίες, τους δρόμους, τα στενά αυτής της πόλης, μόνο και μόνο για να ανοίξουμε τα μάτια και τα αυτιά αυτών που αποφασίζουν χωρίς εμάς για εμάς. Έχουμε δικαίωμα στη ζωή, έχουμε δικαίωμα στο δημόσιο αγαθό της υγείας και πολύ περισσότερο η υγεία, όπως όλοι είπαμε και όλοι ξέρουμε, δεν πρέπει να έχει χρώματα ούτε κόμματα. Και όπως είπε ο κύριος Παμαντόπουλος, θέλει δουλειά για να γυρίσει ο ήλιος, θέλει δουλειά πολύ. Θέλει δουλειά και ο αγώνας του νοσοκομείου, θέλει πολλή δουλειά, αλλά εμείς ξέρουμε να το κάνουμε, το κάνουμε χρόνια και δεν θα αφήσουμε αυτό το δικαίωμα στη ζωή για να πεθαίνουμε σε καρότσες αυτοκινήτων και να πηγαίνουμε σε οποιοδήποτε νοσοκομείο που είναι μακριά και που δεν μας δίνει το δικαίωμα να μην αφήνουμε το αίμα μας στους δρόμους. Το μήνυμα των γεραπετριτών σήμερα που παλεύουν για δημόσια δωρεάν υγεία στον τόπο μας. Αυτό είναι το μήνυμα. Πρώτοι το δίνουν οι μαθητές μας. Εδώ θα γίνω πρώτοι μας. Τα παιδιά μας. Αυτά είναι μαθήματα δημοκρατίας. Οι καθημερινοί αγώνες στο πεζοδρόμιο. Και να σας πω, και βάλτε το καλά στο μυαλό σας, όπως το έχουμε καταλάβει κι εμείς, κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Ήδη έχουν αρχίσει και κερδίζονται αγώνες. Δηλώσεις του κυρίου Πλεύρη, τις πρόσφατες, που λέει για γνήσιος δίτ στη δημόσια υγεία. Δηλαδή, να εφημερεύουν μαζί δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία για να παρέχουν τάχα μου δωρεάν παροχές υγείας. Δεν είναι δωρεάν. Φίλοι και φίλες, συναγωνιστές και συναγωνίστριες,
Εδώ στην Ιερά Πέτρα έχουμε δώσει πολλούς αγώνες. Σκληρούς αγώνες. Και για πολλά χρόνια αγώνες. Μικρούς και μεγάλους. Απέναντι σε όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν. Κάναμε συλλαλητήρια στην Ιερά Πέτρα. Κάναμε συλλαλητήρια στο Ηράκλειο. Κάναμε καταλήψεις στην Ιερά Πέτρα. Και στο Ηράκλειο. Έχουμε αντιμετωπίσει δικαστήρια και διώξεις. Έτσι κρατήσαμε το νοσοκομείο μέχρι σήμερα. Έτσι δώσαμε παράταση ζωής στο ΤΕΗ. Χάσαμε μόνο όταν δεν αγωνιστήκαμε. Χάσαμε επίσης όταν αφήσαμε τις διεκδικήσεις στα χέρια των επαγγελματιών πολιτικών, των κομμάτων, των ειδικών και των αρμοδίων. Χάσαμε όταν δεν ήμασταν εκεί, εμείς, η κοινωνία. Είτε για να ενθαρρύνουμε, είτε για να πιέσουμε, είτε για να επιβάλλουμε. Τέτοιους αγώνες χρειαζόμαστε πάλι. Πρώτα και κύρια, γιατί απέναντι μας έχουμε μία από τις πιο αντιδραστικές, πιο ανάλγητες και αυταρχικές κυβερνήσεις που πέρασαν μέχρι σήμερα. Ταξίς, Ιερά Πέτρα, μπορείς. Από Θεού άρξαστε, πατέρες, σε ευχαριστούμε που είσαστε σήμερα εδώ μαζί μας, στην Εκκλησία μας. Αλλά αυτό τον αγώνα εδώ σήμερα τον αφιερώνουμε στους μικρούς μας φίλους που είναι το μέλλον αυτού του τόπου. Κύριε Πλεύρη, είναι ξεκάθαρο το μήνυμα ότι δεν μπορείτε να παίζετε πολιτικά παιχνίδια με τη φίλη σας την Κάκα εδώ στην Ιερά Πέτρα. Εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω. Σήμερα λοιπόν το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Είμαστε πάνω από πολιτικά παιχνίδια και αψηφούμε τις διαφορές που είχαμε μέχρι εχθές. Καθώς για να γυρίσουμε τον ήλιο, που είναι ένας ήλιος, ο ήλιος της δικαιοσύνης, και με τη βοήθεια του Θεού και με του λαού, που λένε λοιπόν και οι προγονείς μας ότι οργή λαού είναι οργή Θεού. Σήμερα θα στείλουμε σε ξεκάθαρο μήνυμα. Δεν έχετε άλλα περιθώρια, κύριε Πλεύρη, να παίζετε με την Ιερά Πέτρα. Αν θέλετε να προωθήσετε την ιδιωτική υγεία, κάντε το. Κάτω όμως τα χέρια από την Ιερά Πέτρα. Δεν σας επιτρέπουμε. Δεν θα παραδώσουμε ούτε μία σπίθα, μία τάφους. Ιερά Πέτρα, ζήτω ο λαός μας. Χαιρετισμό, αγωνιστικό χαιρετισμό από τη Σιτία, από το Μασίδη, το οποίο πρέπει να ξεσηκωθεί. Σήμερα δίνετε εσείς το στίγμα, δίνετε το σήμα του αγώνα, γιατί πραγματικά το Λασίδι πρέπει να προασπίσει τα κεκτημένα και να διεκδικήσει αυτά που το ανήκουν. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, είμαστε υπερήφανοι που συστήθηκε από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα και δίνουμε όρκο τιμής ότι στην επόμενη κυβέρνηση θα απαιτήσουμε να επανέλθει το σύστημα υγείας, δημόσια, δωρεάν υγεία και όχι μόνο. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί μου, αυτό που πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι φοργή, φωνή λαού, οργή Θεού. Όλα αυτά τα αποτελέσματα είναι συνέπεια ενός κακό οργανωμένου σχεδίου επί σειρά ετών, το οποίο μπορεί να κρατήξει ένα ΕΣΥ δυνατό και ένα κοινωνικό κράτος δυνατό, προκειμένου να παρέχεται ποιοτική και ποσοτική υγεία στο λαό του νομού Λασιτίου. Όλα τα νοσοκομεία πρέπει να κρατηθούν δυνατά. Κακές τακτικές του παρελθόντος έχουν οδηγήσει κατ' επανάληψη σε αυτές τις κινητοποιήσεις και λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που γίνεται για μια δωρεάν ποιοτική υγεία, η οποία πρέπει να χαρίζεται αφιδωλώς σε κάθε πολίτη του νομού Λασιτίου. Ανάπτυξη χωρίς νοσοκομεία δεν υπάρχει. Τουρισμός χωρίς νοσοκομείο δεν γίνεται. Υπάρχει σχέδιο και υπάρχουν απόψεις ατόμων επαϊόντων που εάν στηριχτεί η πολιτεία πρέπει να ενδυναμώσει το σύστημα ΕΣΥ και να δώσει πνοή στα νοσοκομεία του νομού Λασιτίου που πρέπει να κρατηθούν οπωσδήποτε για την ποιότητα υγείας όλων των πολιτών και του λαού της Ελλάδος. Να είστε καλά. Η μυστική αυτή σημερινή σας παρουσία εδώ πέρα, όπως και τα ανθρώπους άλλους που ήρθαν από τα άλλα μέρη της Κρήτης. Πιστεύω ότι με τη βροντερή αυτή η παρουσία σας να ταρακούνησε κάποιους εκεί στην Αθήνα που αποφασίζουν
χωρίς εμάς, για μας. Μια γροθιά να συνεχίσουμε να προασπίσουμε την κληρονομιά, το γονιό μας και τον παππούδο μας, το νοσοκομείο, που 70 χρόνια τώρα λειτουργεί αδιάλειπτα. Εμπρός λοιπόν, συνεχίζουμε.